κύριε Θεοχάρη, κύριε Θεοχάρη. Διευκολύνατε να τελειώσουμε. Ορίστε, κύριε Θεοχάρη. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος μου έχετε δώσει τον λόγο και θα παρακαλούσα. Κύριε Πρόεδρε. Θεοχάρη, από παλιγενεσίας ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Βουλής όταν ζητούν το λόγο τον παίρνουν. Σας παρακαλώ πολύ. Από παλιγενεσίας. Τι θέλετε κύριε Μηταράκη? Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ. Σας απήντησα. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να ξεκινήσω την ομιλία. Κύριε Θεοχάρη, μου και να δεν έχετε το... Ακουστήκατε. Κύριε Θεοχάρη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ξεκινήσω την ομιλία μου? Κύριε Θεοχάρη, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Θεοχάρη. Διευκολύνατε, ταξιδεύουν συνάδελφοι σε λίγο, παρακαλώ, διευκολύνατε. Κύριε Θεοχάρη, Το δέχομαι. Καταγγείλατε με, πάντως καθίστε παρακαλώ. Καταγγείλατε με. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου και να μην εμποδίζετε η διεξαγωγή της συζήτησης. Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ. Κύριε Θεοχάρη, στο παραπέντε. Κύριε Θεοχάρη, τώρα που τελειώνουμε, παρακαλώ πολύ. Κύριε Μηταράκη, τι θέλετε? Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, μου έχετε δώσει το λόγο. Ναι, βρίσκομαι στο Βήμα. Αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω. Ο βουλευτής κύριος Μηταράκης με ποια διαδικασία παίρνει το λόγο? Μισό λεπτό και αρχίσετε. Ορίστε, τι θέλετε? Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Βάσει του άρθρου 109, παράγραφος 7 του κανονισμού της Βουλής, η συζήτηση για το κατεπήγον νομοσχέδιο είναι ειδική διαδικασία και προβλέπεται συγκεκριμένος κατάλογος. Δεν το ερμηνεύετε καλά. Αν θέλετε κύριε Πρόεδρε να δώσετε το λόγο στην Πρόεδρο της Βουλής, βεβαίως, να το θέσετε σε ονομαστική ψηφοφορία στο σώμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι έτσι. Γιατί αλλιώς, κύριε Πρόεδρε, να το θέσετε σε ονομαστική ψηφοφορία στο σώμα. Τα καλά οικονομικά. Να το δει παρέκκληση διανατάσεως της χειρός για να παραβιάσετε το άρθρο 109. Τα καλά οικονομικά. Τα καλά οικονομικά σας δεν ερμηνεύουν καλά τον κανονισμό. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Το επιστημονικό σύμβουλο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Μηταράκη, τελειώσαμε. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας την ομιλία μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ησυχία κύριοι, πηγαίνουμε προς το τέλος. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το χρόνο μου εξ αρχής. Ξεκινώντας την ομιλία μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι το εισαγόμενο νομοσχέδιο, εισαγόμενο κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι αντισυνταγματικό για τους λόγους που αναφέρονται στις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Νοεμβρίου του 2012 και τις οποίες είχα την τιμή να αναπτύξω και καταθέτω στα πρακτικά, στις 14 Ιανουαρίου του 2013, τις οποίες είχα την τιμή να αναπτύξω και καταθέτω στα πρακτικά, στις 30 Μαρτίου του 2014, τους λόγους τους οποίους είχα την τιμή να αναπτύξω για λογαριασμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτω στα πρακτικά, αλλά και για τους λόγους που αναφέρονται στην ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας, κυρίου Αλέξη Τσίπρα, στις 14 Δεκέμβρη 2010, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, στην ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας, κυρίου Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συνεδρίαση για την υιοθέτηση του δεύτερου μνημονίου του νόμου 4046 του 2012, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, στους λόγους που αναφέρονται στην ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλέξη Τσίπρα, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, τους λόγους που αναφέρονται στην ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας κατά την
έγκριση του μεσοπροθέσμου, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, κατά την συζήτηση των επηγόντων μέτρων εφαρμογής των νόμων 40-46, 40-93 και 41-27, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, του νόμου 42-24 του 2013, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, και τέλος του νόμου 42-54 του 2014, την οποία καταθέτω στα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε όχι αυτά που λέμε, αλλά αυτά που πράττουμε. Είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος, εάν δεν περνάει από το μυαλό μας να παραβιάσουμε τις πιο ιερές συνταγματικές εγγυήσεις δημοκρατίας, ελευθερίας, αξιοπρέπειας, δικαιωμάτων, κοινοβουλευτικής λειτουργίας, εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας. Είμαστε υπερασπιστές της δημοκρατίας, του λαού, της κοινωνίας και της λαϊκής κυριαρχίας και της αρχής ότι κάθε εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται υπέρ αυτού όπως ορίζει το Σύνταγμα, εάν την εξουσία που λάβαμε από τον λαό την αποδίδουμε σε αυτόν και αν τιμάμε τη λαϊκή ετιμιγορία όπως εκφράστηκε με το 37% της εμπιστοσύνης στο αντιμνημονιακό κοινωνικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το μεγαλειώδες 61,3% του όχι στους εκβιασμούς και στα μνημόνια στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. «Εμείς θα πρωτοτυπήσουμε», είπε ο Πρωθυπουργός και γέμισε με περηφάνεια, αίσθημα ανάτασης και αξιοπρέπειας καθέναν και καθεμιά μας και φούσκωσε τα πανιά της ελπίδας για τις νέες γενιές. Πρωτοτυπούμε αν πράγματι μείνουμε συνεπείς μετεκλογικά με όσα λέγαμε προεκλογικά και όχι αν σιγά σιγά ή απρόσμενα γρήγορα μετατραπούμε σε απολογητές εκείνων τα οποία αντιπαλέψαμε και αντιστρωτευθήκαμε με συνέπεια για χρόνια. Δεν είναι πρωτοτυπία μια κυβέρνηση που φέρνει μνημόνια να ισχυρίζεται ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος διάσωσης της χώρας. Το έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν είναι πρωτοτυπία μια κυβέρνηση που φέρνει μνημόνια να επιδιώκει ή δυνατόν να μην συζητηθούν οι διατάξεις τους. Το έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν είναι πρωτοτυπία τα μνημόνια να έρχονται ως κείμενα εκατοντάδων σελίδων σε ένα ή δύο ή τρία άρθρα για να μην μπορεί να γίνει ψηφοφορία επί των επιμέρους διατάξεων. Το έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν είναι πρωτοτυπία οι πολυσέλιδες τροπολογίες τέρατα της τελευταίας στιγμής που αποτελούν αυτοτελή νομοσχέδια. Το έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν είναι πρωτοτυπία εκείνοι που φέρνουν τις πιο κοινωνιοκτόνες ρυθμίσεις να κατηγορούν όσους αντιστέκονται και τις αντιστρατεύονται για λαϊκισμό και έλλειψη υπευθυνότητας. Το έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν είναι πρωτοτυπία εκείνοι που φέρνουν μνημόνια να κατηγορούν όσους αντιστέκονται σε αυτά για πολιτική ανοριμότητα και παλιμπεδισμό, ότι παιδιαρίζουν ή κάνουν παιδικά πράγματα. Πόσες φορές ο κύριος Σαμαράς δεν κατηγόρησε την κοινοβουλευτική μας ομάδα ότι είναι 15 μελές και τον πρόεδρό μας Αλέξη Τσίπρα ότι είναι πρόεδρος 15 μελούς. Αυτή η ρητορία είναι άλλωστε προσφυλής και στους εξωχώριους καταστροφής μας, όπως η κυρία Λαγκάρντ, που μετά το game over του κυρίου Τούσκ είπε «Είναι η ώρα να μιλήσουν οι ενήλικες», υπονοώντας ότι είναι ανήλικος ο Πρωθυπουργός της χώρας ή ο λαός αυτής της χώρας. Δεν είναι τέλος πρωτοτυπία εκείνοι που φέρνουν μνημόνια να προσπαθούν να χρεώσουν σε όσους αντιστέκονται προδοσία και σύμπραξη με τον εχθρό. Πόσες φορές δεν ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο να μιλούν για πέμπτη φάλαγγα, απευθυνόμενοι είτε σε εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε, είτε στο εσωτερικό του κόμματός του ο κύριος Βενιζέλος. Και δυστυχώς δεν πρωτοτυπήσαμε ούτε σε αυτήν την τελευταία, πιο χυδαία και καθόλου πρωτότυπη τακτική, υιοθετήθηκε δυστυχώς με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο. Στην αρχή δειλά και υπαινικτικά και στη συνέχεια ανερυθρίαστα, προκλητικά, με αποκορύφωμα την ευθεία πλέον στοχοποίηση όποιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην υπεράσπιση των προγραμματικών μας θέσεων, των κοινών μας δεσμεύσεων, των κοινών μας αρχών και των προεκλογικών μας εξαγγελιών, δαιμονοποίηση ως συνεργάτη του Σόιμπλε ή ως ληστή τραπεζών.
Εκείνο που είναι πραγματική πρωτοτυπία σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, με κορμό την αριστερά, που εκλέγεται με εντολή απαλλαγής από τα μνημόνια, να παραδίδει τη λαϊκή εντολή στην Τρόικα, μαζί με τα κλειδιά της χώρας και του Κοινοβουλίου, μαζί με τη δημόσια περιουσία και την εθνική κυριαρχία, και την ίδια ώρα να προσπαθεί να εξαφανίσει ως εμπόδια και βαρύδια υπουργούς, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, μέλη του Προεδρείου της Βουλής, προέδρους επιτροπών της Βουλής που προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αρκεί να λέτε «δεν υιοθετούμε το μνημόνιο» όταν υιοθετείτε και υπερασπίζεστε και ψηφίζετε την κατάλυση και των τελευταίων εγγυήσεων κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Και ήταν πραγματικά τρομακτικό. Τρομακτικός ο τρόπος με τον οποίο αυτό έγινε τις τελευταίες ημέρες. Και σας εξομολογούμε ότι ντράπηκα όταν άκουσα τον Υπουργό κύριο Μάρδα να υιοθετεί το τέχνασμα που του πρότεινε ο κύριος Βενιζέλος για την μεταβάπτιση του νομοσχεδίου αυτού που ήταν κύρωση συμφωνίας σε δίθεν συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Τελικά δεν ψηφίζουμε μνημόνιο, ψηφίζουμε συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Δεν αρκεί να λέτε «δεν είναι επιλογή μας το μνημόνιο» όταν κάνετε επιλογή σας την υιοθέτηση χωρίς συζήτηση αντισυνταγματικών διατάξεων και μάλιστα για περικοπές συντάξεων. Δεν αρκεί να λέτε «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχές, όργανα, διαδικασίες» όταν όλα αυτά παραβιάζονται και όταν γνωρίζετε ότι ήδη από χτες, χωρίς απόφαση κανενός οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, 4 από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, συμπράττοντας με τις μνημονιακές δυνάμεις, επιχείρησαν, θέτοντας μάλιστα ψευδώς υπογραφή 5ου μέλους του κυρίου Μητρόπουλου, να παρακάμψουν την προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο της Βουλής, αλλά και τους πλειοψηφούντες στη διάσκεψη συναδέλφους τους, τον πρώτο αντιπρόεδρο, την τρίτη αντιπρόεδρο και τους 4 προέδρους των αρμοδίων για τη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού επιτροπών. Αν αυτό δεν είναι απόπειρα κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, κοινοβουλευτικής εκτροπής, δεν ξέρω τι είναι. Δεν αρκεί να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχές, όργανα, διαδικασίες. Κύριε Καγκλαμάνη, δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν αρκεί να λέτε. Κύριε Αντιπρόεδρε. Την ακούω. Ακούω, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καγκλαμάνη. Μην εκτίθεστε και μην εκθέτετε άλλους. Δεν αρκεί να λέτε. Δεν αρκεί να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχές, όργανα, διαδικασίες, όταν χωρίς απόφαση κανενός οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ και σε πείσμα όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων εμφανίζονται βουλευτές, εισηγητές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται εκ μέρους του κόμματος με τρόπο εντελώς αντίθετο από τις συλλογικά διαμορφωμένες θέσεις μας. Και διόλου αρκεί το ότι κάτι τέτοιο το επιθυμεί η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει σαφείς θέσεις για τις σχέσεις κόμματος, κοινοβουλευτικής ομάδας, κυβέρνησης, για τις σχέσεις κυβέρνησης, βουλής κτλ. Και για τον εγγυητικό ρόλο που παίζουν τα όργανα στον έλεγχο της εξουσίας. Αυτές οι θέσεις αποτυπώθηκαν στην ομιλία του Προέδρου μας στις 28 Ιουνίου του 2013 στα Χανιά, με επίκεντρο την ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου του Κοινοβουλίου απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, την οποία καταθέτω στα πρακτικά και παρακαλώ να την παραλάβετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε όχι ό,τι λέμε, αλλά ό,τι πράττουμε. Και σήμερα θέλω να είμαι αυτό που θεωρώ ότι κάνω καλύτερα, ίσως γιατί επέλεξα να κάνω και στη ζωή μου αυτό, την υπεράσπιση. Υπεράσπιση ανθρώπων όταν βάλλονται, αδικούνται, απειλούνται η ύπαρξη, τα δικαιώματα, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία τους. Υπεράσπιση αρχών και αξιών όταν καταπατώνται. Υπεράσπιση της αλήθειας όταν σπηλώνεται και παραποιείται.
Υπεράσπιση των συντρόφων μου όταν κανιβαλίζονται, του Παναγιώτη του Λαφαζάνε, της Νάντιας της Βαλαβάνη, του Γιάννη του Βαρουφάκη, του Τάσου του Κορονάκη, του καθενός και της καθεμιάς που έχει υποστεί αυτή την ανηλαιή επίθεση. Υπεράσπιση του λαού, υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας την οποία αποθαλμιούν και αυτή τη στιγμή έχουν βάλει στο χέρι οι αετονίχηδες της ευρωπαϊκής απολυταρχίας. Υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου, υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος που και αυτό φαλκιδεύεται και ήταν ενδεικτική η παρέμβαση του πρώην Υπουργού Οικονομικών του κ. Βαρουφάκη σε σχέση με την κατάργηση διαδικασιών που θα επέτρεπαν την αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν θα υπερασπιστώ σήμερα άλλο τον Πρωθυπουργό, γιατί με έπεισε ο ίδιος ότι πρέπει να πάψω να το κάνω. Όταν δημόσια δήλωσε ότι είναι σουρεαλισμός, δηλαδή ενός είδους φαντασίωση, μια τρέλα, κάτι αντίστοιχο λένε κάποια δημοσιεύματα, να λέω ότι τον στηρίζω, αλλά να μην ψηφίζω όσα ο ίδιος εκβιάστηκε για να υπογράψει και ταυτόχρονα είπε ότι δεν είναι κανένα παιδάκι, έχει άλλους τρόπους για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν εκτίμησε ότι στο πρόσωπό του δεν υπερασπίστηκα μόνο τον αγαπημένο σύντροφο και φίλο και τον αρχηγό του κόμματος στο οποίο ανήκω, αλλά και τον Πρωθυπουργό της χώρας και το πολιτικό κεφάλαιο του πρώτου αριστερού και πιο νέου Πρωθυπουργού, ένα πολιτικό κεφάλαιο που πίστεψε και πιστεύω ότι δεν είχε το δικαίωμα ο ίδιος να εξανεμήσει, γιατί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες και την ελπίδα ενός ολόκληρου λαού για κάτι διαφορετικό. Για ελπίδα, προκοπή, συνέπεια, αξιοπρέπεια. Με πληγώνει και με στενοχωρεί η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προσθεθεί στους πρωθυπουργούς των μνημονίων, η επιλογή του να αφήσει να πεταχτούν στα σκυλιά οι σύντροφοί του που διαφώνησαν μαζί του, η επιλογή του να μην ανέχεται να τον υπερασπίζεται η πρόεδρος της Βουλής που ο ίδιος εμπιστεύτηκε, γνωρίζοντας ακριβώς τι λέω και τι κάνω και ότι θα πρωτοτυπούσα κάνοντας όλα όσα και προεκλογικά είχα πει, κάτι που κι εγώ διατηρούσα την πεποίθηση ότι ο ίδιος θα έπρατε, και να ανέχεται να τον υπερασπίζονται, δήθεν να τον υπερασπίζονται τόσο καιρό, τόσους μήνες, αλλά και με ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίες εβδομάδες, οι εκπρόσωποι του πιο παλιού και διεφθαρμένου, διαπλεκόμενου κατεστημένου, αλλά και οι νεόκοποι της επίδοξης νέας διαπλοκής από τον κύριο Κουρί, του παλαιού αυριανισμού, στον κύριο Περιοντίστα των γνωστών σχέσεων, που παριστάνουν ότι υπερασπίζονται τον Πρωθυπουργό, δαιμονοποιώντας, στοχοποιώντας, ψυχιατρικοποιώντας και κανιβαλίζοντας μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και εμένα ως πρόεδρο της Βουλής. Απέναντι σε αυτούς θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την διαδρομή μου, την αξιοπρέπεια και την υπόστασή μου, και ας μην το έκαναν τόσους μήνες εκείνοι που θεσμικά όφυλαν να έχουν ενεργοποιηθεί, ακόμη κι αν δεν τους το είχα κατ' επανάληψη ζητήσει επί τόσους μήνες. Κύριοι της κυβέρνησης, δεν έχετε το δικαίωμα και είναι ίστατη στιγμή να αναλάβετε αυτή την ευθύνη, να φορτώσετε τη χώρα με ένα νέο δάνειο, αποδεχόμενη την αποπληρωμή ενός παράνομου χρέους. Ο Πρωθυπουργός της χώρας την επομένη του εκβιασμού ζήτησε να του προτείνουμε εναλλακτικές όσοι πιστεύαμε ότι υπάρχουν. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε. Είπα από τότε ευθαρσώς ότι πιστεύω ότι υπάρχουν. Είπα από τότε ότι το Κοινοβούλιο δημιούργησε εναλλακτικές. Δημιούργησε την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που παρεπιπτόντως επιτελεί λογιστικό έλεγχο του χρέους, μία υποχρέωση των κρατών υπομνημόνιο κατά τον κανονισμό 472, σύμφωνα με τον οποίο εισάγεται το παρόν νομοσχέδιο. Και δεν έχω απάντηση γιατί το πόρισμα της Επιτροπής αυτής, που καταλήγει σε συμπέρασμα περί
περί παράνομου επονίδης του απεχθούς και μη βιώσιμου χρέους δεν έχει γίνει προμετωπίδα, δεν έχει γίνει σημαία της διεκδίκησης της κυβέρνησης. Δεν έχω απάντηση γιατί ενώ το πόρισμα και η ίδια η λειτουργία της Επιτροπής αυτής χαιρετίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, η κυβέρνηση παριστάνει σαν να μην υπάρχει. Δεν έχω απάντηση γιατί το πόρισμα αυτό ενώ μνημονεύεται στην πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επισημαίνει ότι δεν αντέχει άλλα μέτρα λιτότητας ο ελληνικός λαός, είναι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μνημονεύεται καν, δεν αναφέρεται. Δεν έχω απάντηση γιατί ενώ από τις 25 Ιουνίου η διάσκεψη των Προέδρων μετά από αίτημα 55 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συζητηθεί στην Ολομέλεια το πόρισμα αυτό, συζήτηση η οποία θα άνοιγε μια διεθνή νέα συζήτηση. Έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους διεθνώς. Θα αποτελούσε αυτοτελώς γεγονός κινητοποίησης δυνάμεων προς υποστήριξη της κυβέρνησης σε μια καλύτερη λύση από αυτό το έκτρωμα. Δεν έχω απάντηση γιατί μέχρι σήμερα δεν ζητήθηκε, δεν υποδείχθηκε από την κυβέρνηση η ημερομηνία συζήτησης. Το ζήτησα και στην τελευταία μου επιστολή στον Πρωθυπουργό στις 31 Ιουλίου του 2015, τότε που του απάντησα στο αίτημά του να κλείσει η Βουλή μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Τελειώνει, κύριε Αντιπρόεδρε. Τελειώνει, κύριε Αντιπρόεδρε. Τελειώνει, παρακαλώ. Του 2015, τότε που θα ήταν κλειστή η Βουλή. Εάν δεν είχα πιστεί από την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα συζητεί το τίποτε στη Βουλή, θα είχα πιέσει ώστε προχθές να συζητούσαμε αυτό το πόρισμα και όχι το τρίτο μνημόνιο. Δεν έχω απάντηση γιατί ενώ υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για αξίωση της χώρας μας, η οποία φτάνει μέχρι και τα 340 δισεκατομμύρια ευρώ με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, και είναι η Επιτροπή που δημιούργησε ο κύριος Σταϊκούρας, δεν είναι η Επιτροπή που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν έχω απάντηση γιατί αυτή η αξίωση δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Δεν έχω απάντηση για ποιο λόγο αποκρούστηκε σιωπηρός το αίτημά μου, η επιστολή μου για παραβίαση της δημοκρατικής λειτουργίας να κοινοποιηθεί στους ομολόγους και του Πρωθυπουργού. Σιωπηρός έτσι αποκρούστηκε, εγγράφως αποκρούστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μου δήλωσε αντιθεσμικός ότι η άποψή μου περί παραβίασης της δημοκρατίας αποτελεί προσωπική μου άποψη. Βεβαίως είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι η Πρόεδρος της Βουλής που έχει συγγράψει δύο πονήματα για τις παραβιάσεις της δημοκρατικής νομιμότητας από τα μνημόνια. Όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως η προσφυγή στα αρμόδια φόρα και του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτέλεσαν προτάσεις εναλλακτικές και δεν έχω απάντηση γιατί αποκρούστηκαν. Τελειώνει. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνει. Δεν έχω απάντηση και δεν θέλω να πιστέψω ότι ο λόγος είναι μία αιμονή σε κάτι που κατά την άποψή μου εντελώς πρόχειρα κάποτε είχε πει ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Σταθάκης, ότι δήθεν μόνο το 5% του χρέους είναι απεχθές. Αποδεικνύεται από τα πορίσματα ότι αυτό δεν ισχύει, αλλά το έχουμε συνολική αξίωση διαγραφής. Δεν θέλω να πιστέψω αυτά που άκουσα από τον ίδιο Υπουργό, ότι τελικά δεν μιλούμε για εκβιασμό, αλλά για στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης και για επιλογή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλούμε για το τρίτο μνημόνιο, για αυτό που δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ψηφίσουμε, και όποιος το ψηφίζει γνωρίζει
για όλους τους λόγους που εξέθεσα και για όλες τις αναφορές μας, αλλά κυρίως από την βιωματική του σχέση με τα κινήματα διεκδίκησης προστασίας της δημόσιας περιουσίας, με τις κουριές, με το ελληνικό, με τα αεροδρόμια που ξεπουλούνται και μάλιστα αμετάκλητα, με τους οργανισμούς λιμένων, με κάθε ομορφιά και κάθε γωνιά της γης, με την ΔΕΗ, με τον ΑΔΜΙΕ, γνωρίζει ο καθένας και η καθεμιά μας γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε αυτό το μνημόνιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με δεδομένο ότι ξημέρωσε, θα ήλπιζα. Κύριε, τελειώνει, κυρία Πρόεδρος, ελάτε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήλπιζα να μπορούμε όλοι να πούμε ότι ήταν όλα ένας εφιάλτης. Ότι ξυπνήσαμε και τίποτα από αυτά τα τραυματικά και οδυνηρά που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι πραγματικό. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό όμως μας υποχρεώνει να αγωνιστούμε, όχι για να δικαιωθεί ο εφιάλτης ή οι εφιάλτες, αλλά για αυτό για το οποίο διαχρονικά αγωνιστήκαμε, για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, ο Πρόεδρος της Διάσης.